Θα ευχηθούμε. Είναι να μας αξιώσει ο Θεός να περάσουμε ένα νέο χρόνο. Με την ειδική του χάρη, την ειδική του ευλογία και την ειδική του σκέπη. Ένας χρόνος ο οποίος ανοίγει μπροστά μας και δεν γνωρίζουμε τι φέρει μαζί του. Τα γεγονότα των ημερών στις οποίες ζούμε είναι τόσο φοβερά, ούτως ώστε συγκλονίζεται ολόκληρος η ανθρωπότης και αναζητούν οι άνθρωποι κάτι το φοβερό, το οποίο λέγεται «Τι θα ξημερώσει αύριο». Η αυριανή ημέρα τι θα μας φέρει. Οι άνθρωποι αγωνιούν και η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί και μας λέγει αυτά τα οποία θα συμβούν. Πλην όμως οι άνθρωποι ο λίγον ενδιαφέρονται δια την Αγία Γραφή. Ο λίγον ενδιαφέρονται δια αυτά τα οποία ομιλεί ο Θεός, ο Παντοδύναμος, ο οποίος ελέγχει τα πάντα, διευθύνει τα πάντα και προγραμματίζει τα πάντα. Δεν μας ενδιαφέρει, λέγει η Αγία Γραφή. Μας ενδιαφέρει πώς θα ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, πώς θα καλοπεράσουμε και πώς θα χορτάσουμε το σαρκείο με την αμαρτία. Πλην όμως τούτο, είναι εκείνο το οποίο συνέβηκε και στα σημέρα στα οποία διήλθαμε και η μέρα κατά την οποία εγεννήθη ο Κύριος μας. Εγεννήθη ο Χριστός μας για να αναγεννήσει τον κόσμο. Πλην όμως ο κόσμος δεν ζητούσε την γέννηση του Χριστού, δεν ζητούσε να έβρει θείαν χάριν από εκείνο το βρέφος, το θείο, το πεδίο των νέων. Πεδίο νέων λέγει, δηλαδή ένα και μοναδικό. Αυτό σημαίνει πεδίο νέων. Ένα και μοναδικό. Άλλο δεν υπήρξε σαν αυτό, ούτε θα υπάρξει στους αιώνας. Διημάς γαρ γεννήθη πεδίο νέων. Και αυτό το νέο παιδί το οποίο γεννήθη είναι ο προαιώνιος Θεός, ο προαιώνων Θεός λέγει το τροπάριο της Εκκλησίας μας. Μέσα σε αυτήν την συγκλονιστική αποκάλυψη την οποία μας έδωσε ο Πανάγαθος Θεός, μέσα σε αυτό το μυστήριο των μυστηρίων, πως ο Θεός έγινε άνθρωπος για να μας σώσει, οι άνθρωποι επάνω στην γη δεν εκτίμησαν αυτό και όσοι αετοί οποίοι πίπτουν επάνω στο πτώμα και ως φρένονται από μακριά την δυσοδία του πτώματος και πίπτουν επάνω στο πτώμα για να χορτάσουν εκείνα τα όρνια οι αετοί, κατά τον ίδιο τρόπο συνέβη και με τους ανθρώπους οι οποίοι αντί
να έρθουν στο Θείο Βρέφος, επροτίμησα να συναθρηστούν σε ένα τόπο ο οποίος αποκαλύπτεται σήμερα από τα μέσα τα οποία γνωρίζουμε και ακούμε. Μαζεύτησαν σε τόπον ο οποίος ή το τόπος αμαρτίας η οποία δεν εγένετο πουθενά εις τα περασμένα έτη, μόνον εις τα σημέρας μας, στα οποία ζούμε. Εις την Ινδία και εις τα ζενήσους εκείνες οι οποίες βρίσκονται γύρω από αυτό το πολυπληθές έθνος και φέρουν το όνομα Νότιο-Ανατολική Ασία, εκεί σε αυτόν τον τόπο ενόμισαν οι άνθρωποι ότι είναι ο επίγειος παράδεισος και τον είχαν αυτόν τον τόπο πάντοτε για να καταφεύγουν, για να χορταίνουν την αμαρτία. Αυτός ήταν ο μοναδικός των σκοπός. Μέσα σε αυτόν τον εξωτικών παράδεισον της Ταϊλάνδης, όπως αναφέρουν οι εφημερίδες, ήταν ένα σημαντικό μέρος αναπτύξεως του τουρισμού. Και ξέρετε, σα είπα και άλλοτε ότι ο πρώτος τουρίστας, ο οποίος εγύρισε την γη ολόκληρον, εάν τον θυμίστε ποιος είναι, ο διάβολος. Αυτός είναι ο αρχιτουρίστας. Αυτός ενεφανίστην εις τον θρόνο του Θεού και του λέγει ότι εγύρισα την οικουμένη ολόκληρη, του λέγει, του Θεού μας, και τώρα είμαι μπροστά σου, του λέγει, και θέλω να μου επιτρέψεις να επιτεθώ εις αυτό το παιδί σου το οποίο το θέλεις να είναι το μοναδικό, το καλύτερο, το αθωότερο. Εγώ σου ζητώ να με αφήσεις, λέγει, να το επιτεθώ για να δούμε αν θα μείνει κοντά σου. Και πετέθη επάνω εις τον Ιώβ και προξένησε εις τον Ιώβ τα βάσανα τα φοβερά και εκείνος δεν έλεγε τίποτε άλλο, ημί δόξα σοι ο Θεός, την προσευχήν αυτήν την οποία σας παρήγγειλα και στο παρελθόν, την αναφέρω και πάλι, ότι είναι η μεγαλύτερη προσευχή η οποία υπάρχει στον κόσμο τούτο. Εάν ανοίγουμε το στόμα μας και δοξολογούμε τον Θεό, ήμεθα μετά των αγγέλων του ουρανού, διότι οι άγγελοι του ουρανού δεν κάνουν τίποτε άλλο, ημί μόνο να δοξάζουν τον Θεό και να προσεύχονται δι' εμάς τους αμαρτωλούς, οι οποίοι βρισκόμεθα στον κόσμο αυτόν, και ο κόσμος αυτός ονομάζεται η επιγής βασιλεία του Θεού. Εις τον κόσμο αυτόν, ο οποίος όμως πιστεύει στον Θεό, διότι όλος ο κόσμος δεν πιστεύει στον Θεό. Ο κάθε ένας πιστεύει στην δική του ευκολία και σε αυτήν η οποία του τρέφει τα αδυναμίας του. Εις αυτόν λοιπόν τον τόπον του τουρισμού υπάρχει απεριόριστος πορνεία. Αυτήν τη φράση την αναφέρομαι διότι έχουμε το δικαίωμα να την πούμε και είναι φράσεις και λέξεις της Αγίας Γραφής
Ο Απόστολος Παύλος λέγει, φεύγετε την πορνεία, λέγει. Να φεύγετε μακριά από την πορνεία, λέγει. Μη πλησιάζετε αυτήν την αμαρτία, διότι αυτή η αμαρτία γεννά πολλές θλίψεις. Και εκείνοι οι οποίοι ασπάζονται αυτήν την αμαρτία πληρώνουν στον κόσμο αυτόν. Και η τιμωρία δεν τελειώνει, αλλά συνεχίζεται και στον άλλον κόσμο, στην αιώνια κόλαση. Εκεί όμως, στο καλό Χριστό, στο καλό, ο Θεός μου, ο Θεός μαζί σου. Στο καλό. Αυτή η πορνεία δεν είναι το μόνο ως ένα μοναδικό δέντρο το οποίο βρίσκεται μέσα στην έρημο. Δίπλα από αυτήν τη λέξη, την πορνεία, ευλάστησε ένα άλλο δέντρο στα μέρη εκείνα που φέρει το όνομα παιδεραστία. Να θυμίστε τα λέξεις τα οποία σας λέγω αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φεύγουν οι άνθρωποι της αμαρτίας και καταφεύγουν σε εκείνο το μέρος της κολάσεως, και επειδή εκεί υπάρχει πτωχία φάνταστος, δεν υπάρχουν χρήματα, πηγαίνουν αυτοί οι πλούσιοι και δίδουν στα παιδάκια τα μικρά των 8 χρονών, των 7 ετών, των 12 ετών, των 14 ετών, δίδουν μερικά χρήματα για να χορτάσουν την αμαρτία επάνω στα παιδάκια αυτά. Η παιδεραστία, δεν τους αρέσουν πλέον οι μεγάλες, οι πόρνες, αλλά θέλουν να καταφύγουν εις αυτά τα παιδάκια, να τα παρασύρουν, να τα μολύνουν, να τα παιδεύουν, να τα ποδοπατούν. Και δεν μένουν ως εδώ, υπάρχει ακόμη ένα δέντρο εκεί, το οποίο δέντρο φυτεύθηκε εδώ στην Ελλάδα μας, δυστυχώς είναι και εδώ. Οι ανώμαλοι άντρες. Ξέρετε αυτά τα οποία σας λέγω όταν τα μαζέψουμε τι είναι εις το θρόνο του Θεού? Θυμός και οργή του Θεού. Και στην Ελλάδα μας αυτή τη στιγμή είναι αυτό το τρίτο δέντρο που σας είπα, που λέγεται Σόδομα και Γόμορα. Και εδώ στην Ελλάδα μας υπάρχει δυστυχώς τα σημέρας που ζούμε πλειονότης αυτών των ατόμων, τα οποία ζουν μέσα στην κοινωνία στην οποία και εμείς βρισκόμεθα. Γόμορα και Σόδομα, και περισσότερο από αυτά τα μέρη τα οποία ο Πανάγαθος Θεός έδωκε τιμωρίαν φοβεράν, όταν μέσα σε αυτόν τον τόπο ζούσαν μόνο ένα άτομο με τη γυναίκα του και με τις δύο κόρες του, ο Λότ. Αυτόν τον εκλεκτόν ο Θεός θέλησε να τον σώσει και του είπε βγες γρήγορα από εδώ, και πήγαινε απέναντι σε εκείνο το βουνό το μεγάλο, το οποίο ονομάζεται Σιγόρ. Πήγαινε εκεί για να σωθείς, του λέγει, και μη κοιτάξεις πίσω σου, μη γυρίσεις πίσω να δεις τι γίνεται πίσω σου, διότι θα τιμωρηθείς, του λέγει. Ο Θεός, αδερφοί μου, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας προειδοποιεί, μας λέγει τα λόγια του, και αν εμείς τα ακούσουμε καλώς, αν δεν τα ακούσουμε είναι θέμα δικό μας, πρόβλημα δικό μας. Όταν είπε στο Λότ μη γυρίσεις πίσω γιατί θα τιμωρηθείς, δεν ομίλησε άνθρωπος, ομίλησε Θεός. Και ο Θεός ό,τι βγάλει από το στόμα του λέγει και πει,
ομοιάζει με τη βροχή και το χιόνι το οποίο πέφτει από τον ουρανό και πίσω δεν επιστρέφει αν δεν ποτίσει τη γη, λέει. Προειδοποίησε τον Λότ και του είπε μη κοιτάξεις πίσω σου ούτε εσύ, ούτε οι θυγατέρες σου, ούτε η γυναίκα σου. Εκείνος ο οποίος θα κοιτάξει πίσω θα τιμωρηθεί. Πλην όμως παρήκουσε η γυναίκα του Λότ και εγύρισε προς τα πίσω για να δει τι γίνονται τα χωράφια της, τα περιβόλια της, τα ζώα της, το παλατάκι το οποίο είχε, και μόλις εγύρισε πίσω έλαβε την πληρωμή από τον Θεό, ετιμωρήθηκε και έγινε στήλη άλατος, μία στήλη από αλάτι. Αυτά τα Σόδωμα και τα Γόμορα είναι εκείνα τα οποία ακριβώς αυτή τη στιγμή λέγουν στον κόσμο, φωνάζουν στον κόσμο ότι θα πάθετε το ίδιο και εσείς, διότι επέσετε στο φοβερότερο των αμαρτημάτων, το οποίο ονομάζεται παραφύση, παρά την φύση την οποία δημιούργησε ο Θεός από τους ουρανούς για να υπάρχει το ανθρώπινο γένος. Εσείς, λέγει, αφήσατε αυτό το οποίο εγώ δημιούργησα και ελάβετε, λέγει, τα παρά την φύση. Και εκείνο το μέρος το οποίο ο Θεός κατέστρεψε, το οποίο ονομάζεται Σόδωμα και Γόμαρα, ήσαν πέντε πόλεις, εκ των οποίων πέντε πόλεων, οι δύο οι μεγάλες μνημονεύονται και οι άλλες αφήνονται εις εκείνους οι οποίοι αναγνώσκουν την Αγία Γραφή. Σόδωμα και Γόμαρα. Και τι έκανε ο Θεός? Έστειλε, λέγει, από τους ουρανούς θιάφη και φωτιά, πύρ και θείο, και κατέκαυσαν εκείνα στις πέντε πόλεις οι οποίες είχαν αυτό το τρίτο δέντρο, το οποίο είπαμε προηγουμένως, την ανομαλία, την ανώμαλη πράξη, άντρας με άντρα. Και άνοιξε την κοινό Πανάγκαθος Θεός και κατάπιεν αυτά στις πέντε πόλεις. Άνοιξεν. Τι είναι μπροστά στο θέλημα του Θεού? Μόλις εκείνος είπε ή εκείταξε, διότι με ένα βλέμμα του αφανίζονται τα πάντα, τα σύμπαντα. Τότε άνοιξεν φοβερά η γη το στόμα της και κατάπιεν αυτές τις πέντε πόλεις και τα συσκέπασε ο Πανάγκαθος Θεός με νερό, το οποίο δεν κινείται, μένει από τη θλίψη του, αυτό το νερό δεν κινείται. Και ονομάζεται νεκρά θάλασσα. Και όσοι ηξιώθησαν και επεσκέφθησαν εκείνα τα μέρη και είδαν αυτόν το μέρος, θλίβεται η ψυχή τους, διότι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι πάνω από αυτήν την νεκρά θάλασσα συνεχώς υπάρχει καπνός ακίμητος, ο οποίος αναπέμπεται από τα βάθη εκείνης της θαλάσσης όπου δημιουργήθησαν αυτές οι ανώμαλες πράξεις. Σε αυτά τα μέρη λοιπόν της Ταϊλάντης ο Πανάγαθος Θεός δεν άντεξε. Όταν γεννήθηκε στον κόσμο τούτον δεν άντεξε, εξίστραπτε, λέγει, ο θυμός του Θεού, έφτασε πλέον, το ποτήρι ξεχύλισε και επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός και η θάλασσα η οποία ευρίσκεται, λέγει η Αγία Γραφή, ευρίσκεται περιορισμένη και δεν μπορεί να βγει έξω, διότι όταν επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός βγαίνει η θάλασσα έξω από τα όρια της. Επέτρεψε εκείνη τη στιγμή να βγει από τα όρια της η θάλασσα θυμωμένη και οργισμένη και επήλθεν ως τιμωρός επάνω σε εκείνα τα άτομα της αμαρτίας.
Και δημιουργήθησαν τρία κύματα φοβερά, και αυτό το τρία πρέπει να μας υπενθυμίζει κάτι το οποίο πρέπει εμείς να το κρίνουμε αμέσως και να το αξιοποιήσουμε. Γιατί τρία κύματα? Ολόκληρος η Αγία Τριάς, δηλαδή οργίστη εναντίον του ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος επίκρανε τον Θεό και τον πικραίνουμε συνεχώς. Και τότε το κύμα εκείνο από την θάλασσα έπνιξε εκείνο τον κόσμο της αμαρτίας. 150.000 επνίγησαν από εκείνα τα νερά, όπως γράφουν οι εφημερίδες και τα μέσα τα οποία διαφωτίζουν τον κόσμο. Πίσω όμως από αυτήν την ενέργεια και την τιμωρία την οποία έδωκε ο Πανάγκωτος Θεός, ακούονται και λόγια τα οποία δεν μπορούμε και αυτά να τα παραβλέψουμε. Αναφέρεται ότι σε αυτό το έθνος που ονομάζεται Αμερική υπάρχουν οι λεγόμενοι πυρηνικοί επιστήμονες και λέγουν ότι αυτοί οι πυρηνικοί επιστήμονες, τους οποίους έχουν σε τόπον τον οποίο δεν τους βλέπει κανείς, θέλησαν να δοκιμάσουν το τι δημιούργησαν. Αυτή είναι μια δευτέρα άποψη. Και επέτρεψαν πάνω σε εκείνο το νερό την θάλασσα, γιατί σε άλλο μέρος και μόνον εκεί? Διότι και αυτό επέτρεψε ο Πανάγκαθος Θεός. Αν είναι έτσι τα πράγματα, αν είναι έτσι, διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι 100% είναι αυτό το πράγμα, αυτή η ενέργεια, αυτή η πράξη, αν επέτρεψε ο Πανάγκαθος Θεός να δοκιμάσουν αυτή την πυρηνική ενέργεια την οποία δημιούργησαν, πάλι ο Πανάγκαθος Θεός τα επιτρέπει τα πάντα, και επέτρεψε για να τιμωρηθεί εκείνος ο κόσμος της αμαρτίας. Από εμάς δε εδώ στην Ελλάδα μας, εκείνο το οποίο πρέπει να σημειώσουμε και να αναφέρουμε αυτή τη στιγμή, είναι και αυτό πολύ λυπηρό, αλλά πρέπει να τα λέγουμε όλα, διότι αν δεν τα λέγουμε δεν σοφρονιζόμαστε. Όταν έγινε αυτό το κακό την επομένη της γεννήσεως του Κυρίου μας, δυστυχώς έλειπαν και από την Ελλάδα άτομα που επήγαν στον τόπο εκείνον. Δια ποιον λόγο επήγαν εκεί? Δεν έχει η Ελλάδα κανένα μέρος να έβρουν θάλασσα? Επήγαν σε εκείνα τα μέρη? Ερώτημα και αυτό. Και όταν έγινε όλο αυτό, ήρχισαν οι δικοί τους εδώ, όσοι εγνώριζαν ότι έλειπαν τα πλάσματά του, ήρχισαν να τηλεφωνούν από εκεί, μην αναφέρουν το όνομά τους. Και αποκαλύφθηκε και ένα μοναδικό, ότι η σύζυγος έλαβε από τον σύζυγό της την πληροφορία ότι θα λείπει στο Καρπενήσι, και αντί από το Καρπενήσι να βράθηκε στην Ταϊλάνδη. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε εμείς να τα κρίνουμε. Αναφέρομαι τι λέγουν οι εφημερίδες, τι λέγουν τα μέσα. Δημιουργήθηκε λοιπόν σεισμός φοβερός, ο οποίος εξεσήκωσε εκείνο το νερό της θαλάσσης και το όθησε επάνω σε εκείνα τα άτομα της αμαρτίας. Η στιγμή κατά την οποία εκείνος ο ισχυρότατος σεισμός έπληξε την περιοχή του Ινδικού ωκεανού, με αποτέλεσμα να προκαλέσει πράγματι βιβλική καταστροφή, θα έλεγε κανείς ότι ήταν προσχεδιασμένη. Και είναι τούτο ακριβώς το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι οι εφημερίδες αναφέρουν αυτήν την είδηση, ότι αυτοί οι πυρηνικοί επιστήμονες είχαν προσχεδιάσει αυτό το πράγμα, αφού σημειώθηκε
κατά την επομένη των Χριστουγέννων, δηλαδή τη στιγμή της μεγάλης τουριστικής κινήσεως στα μέρη εκείνα. Αυτοί οι οποίοι ευρέθησαν εκεί και φωτογράφησαν όλη εκείνη την καταστροφή, στις σεισμόπληκτες εκείνες περιοχές, απετύπωσε την καταστροφή και του ξένους τουρίστας γυμνούς. Ξέρετε ότι στην Πομπεία, όταν έγινε το φοβερό εκείνο ξέσπασμα του ηφαιστείου, ευρέθησαν μετά από τα ανασκαφάς εκείνες άτομα ολόγυμνα σε στάσεις φοβεράς αμαρτίας. Και τώρα λέγουν αυτοί οι οποίοι ήσαν εκεί σε αυτά τα μέρη ότι το κύμα λέγεται της θαλάσσης, η οργή της θαλάσσης συνέλαβαν αυτούς τους ανθρώπους γυμνούς εκεί και τους εθανάτωσαν και τους οδήγησαν στην άλλη πλέον εικόνα του κόσμου τούτου που ονομάζεται κρίση του Θεού. Στην κρίση του Θεού κατέφυγαν όλοι εκείνοι και εμείς θα φύγουμε στην κρίση του Θεού, δεν θα μείνουμε εδώ. Αλλά πώς θα μας έβρει η ώρα εκείνη την οποία θα μας καλέσει ο Θεός. Μην ξεχνούμε ότι η Εκκλησία μας δέεται και παρακαλεί και λέγει «Κύριε», λέγει, «έρχεσαι εν το μέσο της νυχτός και μακάριος εκείνος ο οποίος θα τον έβρεις γρηγορούντα». Ανάξιος δε πάλιν, εκείνος ο οποίος θα τον έβρεις να κοιμάται μέσα στον ύπνο της αμαρτίας. Μέσα από εκείνα τα ερείπια έτρεχαν πλέον γυμνίδια να σωθούν. Τα μεγαλύτερα εκείνα ξενοδοχεία τα οποία ήσαν γεμάτα από τουρίστες εξυφανίστησαν στην οργή εκείνη της θαλάσσης. Εκείνα τα μέρη τα οποία πλήγησαν, όπως γράφουν οι εφημερίδες, είναι η Ινδονησία, δηλαδή τα νησιά της Ινδίας. Η Ινδονησία, Ινδονησία, είναι όπως εμάς στο Αιγαίο, όπου έχουμε σειρά από νησάκια και ο Πανάγαθος Θεός ήθελε να λυπηθεί αυτά τα νησάκια, διότι τα έχουν οι τουρίστες μολύνει εις το έπακρο. Εκείνη η Μύκονος φημίζεται για την αμαρτία η οποία καλύπτεται, για να μην πούμε τα άλλα, το ένα πίσω από τα άλλα τα νησιά. Μήποτε επιτρέψει ο Κύριος μας και οργιστεί και πέσει επάνω σε αυτά τα νησιά τα οποία εμείς τα έχουμε ως το κάφημα της Ελλάδος και τα εξαφανίσει. Εδώ τι λέει η Αγία Γραφή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος τα βλέπει όλα αυτά τα νησιά και εξαφανίζονται, πάσαν ίσως σε χάθη, λέει. Όταν λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψή του αυτή τη φράση, δεν είναι από το στόμα του, είναι από το Άγιο Πνεύμα. Η Ινδονησία, η Μαλαισία, η Ινδία και το Μπαγκλαντές, όλα αυτά έχουν πληγεί και ατιμωρήθησαν. Η Αγία Γραφή τι μας λέγει όμως, ότι στις ημέρες μας που θα είμαι θα λέγει, διότι ρώτησαν οι μαθητές πότε θα γίνουν όλα αυτά τα οποία τους είπε ο Κύριος, ότι δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα, θα εξαφανιστούν όλα τα κτίρια τα οποία έβλεπαν οι μαθητές και θαύμαζαν στα Ιεροσόλυμα, και τους λέγει ο Κύριος, μην θαυμάζετε, τους λέγει,
Τούτα όλα που βλέπετε θα έρθει στιγμή που δεν θα υπάρχουν καθόλου. Θα έρθει στιγμή που θα εξαφανιστούν. Και ρώτησαν τον Κύριο και του είπαν, πότε Κύριε θα γίνουν όλα αυτά τα οποία μας λέγεις. Τι τους είπε ο Θεός. Εγερθήσετε, λέγει, των καιρών εκείνων, έθνος επί έθνος. Αυτό το βλέπουμε καθημερινώς. Δεν υπάρχει ησυχία εις αυτόν τον πλανήτη της γης, δεν υπάρχει. Τα έθνη το έναν εναντίον του άλλου. Η Αμερική εναντίον της του Ιράκ, εναντίον της Ιουγκοσλαβίας, εναντίον τώρα μας προετοιμάζουν άλλον πόλεμο. Δίπλα μας. Έθνος λέγει επί έθνος. Βασιλεία επί βασιλεία. Και έσονται λοιμοί. Όσοι γνωρίζετε γράμματα, να προσέξετε την γλώσσα μας η οποία είναι η πλέον επακριβής γλώσσα στον κόσμο που ακριβολογεί. Λοιμή, τολή, με γιώτα, σημαίνει πείνα. Θα υπάρξει πείνα πάνω σε αυτόν τον κόσμο, είπε ο Κύριος στους μαθητάς. Και λοιμή, λέγει δυο φορές, αυτά όμως όταν γράφονται και ξέρουμε τι πρέπει να γράψουμε και τι πρέπει να διαβάσουμε, το δεύτερον, το λι είναι με όμικρο ιώτα, που σημαίνει ασθένεια. Θα πέσουν πάνω στην γη, λέγει, πείνες και ασθένειες, επιδημίες φοβερές και σεισμοί κατά τόπους. Δεν θα επιτρέψει ο Παναγαθός Θεός να γίνει σεισμός σε ένα μέρος, λέγει, αλλά κατά τόπους. Στην Αποκάλυψη όμως, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει ότι θα έρθει στιγμή κατά την οποία θα γίνει ένας τέτοιος σεισμός, λέγει, ο οποίος δεν εξανάγινε επάνω στην γη. Από καταβολής κόσμου, από τότε που δημιουργήθηκε ο Αδάμ και η Εύα. Τέτοιος σεισμός, λέγει, μεγάλος, ο οποίος θα συνταράξει ολόκληρη την οικουμένη, λέγει, και δεν θα αφήσει τόπον που να μην πληγεί από το σεισμό εκείνο. Αυτό θα γίνει, λέγει. Δηλαδή αυτά τα οποία μας είπε ως εδώ ο Κύριος μας είναι εκείνα τα οποία λέγει ότι τούτα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία ακούμε και συγκλονιζόμεθα και φοβούμεθα και αγωνιούμε, η ανθρωπότητα ολόκληρος αγωνιά αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά, λέγει ο Κύριος μας, είναι αρχή οδύνων. Αρχή οδύνος σημαίνει όταν η γυναίκα θέλει να φέρει στον κόσμο με τη χάρη του Θεού το παιδάκι της, αρχίζουν τα λεγόμενα κατά την φράση του κόσμου προπόνια, πρώτη πόνη δηλαδή. Τούτα όλα τα οποία ακούμε αυτή τη στιγμή είναι προπόνια. Σκεφτείτε τι θα έρθουν έπειτα όταν ο Πανάγαθος Θεός επιτρέψει. Οι εικόνες λοιπόν βιβλικής καταστροφής μετεδόθησαν εις όλη την νότιο-ανατολική Ασία, σεισμός πρωτοφανής, μεγέθος λέγει 8,9 ρίχτερ, έτσι μετρούν τους σεισμούς αυτοί οι σεισμολόγοι. Ο πέμπτος και ισχυρότερος των τελευταίων 40 ετών. Σημειώθηκε ακριβώς 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα εκεί σε μας εδώ είναι διαφορετικά, σε υποθαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Ινδονησίας. Ακολούθησαν μετά τα αυτά τεράστια παλιρροϊκά κύματα ύψους 10 μέτρων,
σχεδόν όσον είναι το καμπαναριό. Μπορείτε να τα φανταστείτε αυτά? Όταν θυμώσει ο Θεός τι γίνεται? Όταν ξεχυλίζει το ποτήρι της υπομονής του Θεού τι γίνεται? Με πρωτοφανή δύναμη, λέγει, που εσκόρπισαν τον θάνατον σε χιλιάδες άτομα, σε μεγάλες περιοχές της περιοχής εκείνης, της Ινδονησίας, και έφτασε μέχρι τα σαχτάς της Αφρικής ο σεισμός εκείνος. Δεκάδες χιλιάδες λοιπόν οι νεκροί. Οι καταστροφές είναι αφάνταστες και εκείνο το οποίο υπάρχει να αντικρίζει κανείς την φρίκη των φόβων ο οποίος επεκράτησε εκείνα στα σώρα. Εκείνα τα κύματα παρέσυραν εις το πέρασμά τους ολόκληρες πόλεις και χωριά. Κατά μήκος, λέγει, εκατοντάδων χιλιομέτρων εις τις παράκτες εκείνες περιοχές που ήσαν τα νησιά αυτά τα οποία κατέφυγαν, οι τουρίστες δεν έμειναν στο σπίτι τους, δεν τους άρεσαν το σπίτι τους, ήθελαν άλλα πράγματα. Και κάτω από εκείνες τις λάσπες ετάφησαν όλοι αυτοί. Οι καταστροφές υλικές είναι φοβερές. Ο κόσμος βρίσκεται μέσα σε μια κατάσταση απελπισίας και μετέδωκαν, θα το πούμε και τούτο το οποίο είναι φρικιαστικό πραγματικά, μέσα σε 3.000 κόσμο υπήρχε μόνο ένας κοινόχρηστος χώρος. Ένας μόνο. Μπορείτε να φανταστείτε? Εμείς έχουμε τόση ευλογία από τον Θεό, βρισκόμεθα σε τέτοιες ανέσεις, και σκεφτείτε εκεί 3.000 κόσμος να καταφεύγει μόνο σε ένα μέρος για να ανακουφιστεί από τα ανάγκες του σώματος. Παρά την τεραστία ισχύ του, ετράνταξεν και ολόκληρον την γη. Και λέγουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται και ερευνούν αυτά τα πράγματα, ότι η γη εσαλεύθη από τον άξονα της. Όπως γυρίζει η γη που την δημιούργησε ο Θεός, ετάραξε, λέγει. Να σκεφτείτε ότι με μόνον ένα συμβάν έγινε τούτο. Εάν ο Πανάγαθος Θεός επιτρέψει και άλλο, τι θα γίνει? Μην νομίσουμε ότι θα μείνουμε εδώ, αδερφοί μου. Μακαρισμένος εκείνος ο οποίος θα είναι έτοιμος και όταν επιτρέψει ο Θεός να παρουσιαστούμε μπροστά Του και να μας βάλει στα δεξιά Του. Αξίωσε μας, Κύριε, εκ δεξιών Σου. Οι εφημερίδες σημειώνουν ότι τα 100 τελευταία έτη δεν έγινε άλλο τέτοιο γεγονός. Αλλά δεν θα μείνουμε εδώ, διότι όλα αυτά προετοιμάζουν κάτι. Τι είναι αυτό το οποίο προετοιμάζουν όλα τα γεγονότα? Την έλευση, λέγει, του ανώμου, ο άνομος. Αυτά όλα προετοιμάζουν την οδόν του ανώμου που δεν έχει νόμον να τηρήσει. Και εκείνος ο οποίος δεν τηρεί τον νόμο είναι άνομος. Και εκείνος ο οποίος είναι άνομος είναι αντίχριστος.
Ο Αντίχριστος λοιπόν ετοιμάζεται να έρθει και όλα αυτά τα οποία είπαμε και όλα αυτά τα οποία θα γίνουν προετοιμάζουν την έλευση του Αντιχρίστου. Από τον καιρό που εσταύρωσαν τον Κύριόν μας οι Εβραίοι, τότε προετοιμάστη και η οδός του ερχομού του Αντιχρίστου. Εσταύρωσαν τον Μεσσία, τον οποίον ακριβώς επερίμεναν, τον αληθινόν Θεόν, αυτόν τον οποίον έγραψαν οι προφήτες και η Παλαιά Διαθήκη, αυτόν τον οποίον είπαν εκείνοι οι εκλεκτοί της Παλαιάς Διαθήκης, και αφού τον εσταύρωσαν τον Μεσσίαν, αφού εσταύρωσαν τον Θεόν των αληθινών, τώρα αναμένουν οι Εβραίοι τον ερχομόν του Μεσσία. Εκείνος λέγει που σταυρώσαμε είναι το πλάνος. Εκείνος ή το εναντίον του νόμου λέγει. Εκείνος κατήργησε τα πάντα λέγει. Τον επερίμεναν οι Εβραίοι τον Μεσσία να έρθει, αλλά να έρθει και να γίνει βασιλεύς των Εβραίων και όλου του κόσμου. Και ο Πανάγαθος Θεός όταν τους απεκάλυψε ότι η εμή βασιλεία ουκέστην εκ του κόσμου, τότε όρμησαν να τον εξαφανίσουν. Επίστευαν ότι αυτός ο Μεσσίας που θα έρθει θα τους κάνει κοσμοκράτορας. Δεν ήξευραν ότι αυτόν τον οποίον εσταύρωναν ή το αυτός ο οποίος επερίμενε. Και ο Πανάγαθος Θεός ήλεξεν την υποκρισία αυτών των ανθρώπων, των φαρισαϊσμών, και είτο ένα σοβαρό κίνητρο για να τον συλλάβουν και να τον φωνεύσουν. Περίμεναν την αιτία. Ήθελαν να έβρουν αιτία, πάτημα. Και όταν τους είπε «Ουέ ημίν, αλίμονός σας», τους είπε ο Θεός, γραμματής και φαρισαί υποκριτέ, διηλίζετε τον κόνοπαν και καταπίνετε την κάλυμα. Κοιτάζετε, λέγει, μη υπάρξει κανένα κουνουπάκι μέσα στο νερό που θα πιείτε, και μέσα σε αυτό το νερό, λέγει, υπάρχει ολόκληρη καμήλα και την καταπίνετε. Και σε άλλη περίπτωση τους είπε ότι έξω φαίνεστε ωραίοι, λέγει, και τους έδειξε τι νομίζετε την ώρα που τους εδίδασκε. Τους έδειξε το νεκροταφείο τους. Και τους είπε, κοιτάξτε εκεί πάνω τι κάνετε. Πηγαίνετε και ασπρίζετε, λέγει, τους τάφους με ασβέστη και φαίνονται ολόλευκοι, λέει. Όταν ανοιχτούν όμως από μέσα, λέγει, υπάρχουν οστά και πάσα ακαθαρσία, λέγει. Έτσι είστε κι εσείς τους, λέγει ο Χριστός. Απ' έξω φαίνεστε ωραίοι, λέγει, όμορφοι, καλοί, και όταν όμως σας ανοίξει κανείς θα δει μέσα σας όλη την ακαθαρσία την οποία φυλάτετε. Η βασιλεία για μη ουκέστην εκ του κόσμου τούτου. Αυτό και μόνο αρκούσε για να τους δώσει στα χέρια τους τα φωνικά όπλα τα οποία θα εξαφάνιζαν αυτόν που τους ήλεγε. Ξέρετε αδερφοί μου ότι υπάρχει τούτο και θα υπάρχει έως το τέλος του κόσμου. Διότι ο Πανάγαθος Θεός είπε εκείνοι οι οποίοι θα με ακολουθήσουν, λέγει, θα δέχονται, λέγει, την αλήθεια. Εκείνοι οι οποίοι δεν θα με ακολουθήσουν, δεν θα δέχονται την αλήθεια, λέγει. Διότι όταν ακούσουν την αλήθεια θα εξοργιστούν εναντίον σας, λέγει,
και θα γίνετε εχθροίς οι δικοί τους. Γι' αυτό μας είπε, προσέχετε, λέγει, μη ελέγχετε κακούς ή να μη μισήσωσή σας. Να μην ελέγχετε τους κακούς για να μην σας μισήσουν, λέγει. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός, επειδή τα γνώριζε όλα, δεν έπαυσε να ελέγχει, ίσως σωθεί και μία ψυχή. Και αυτή τη στιγμή το έχουμε μέχρι των ημερών μας, όταν ομιλούμε την αλήθεια, να γινόμεθα πάντοτε μισητοί. Οι Ιουδαίοι αναμένουν από τότε τον Μεσσία τους να έρθει, τον παγκόσμιον επί της γης βασιλέα, αυτόν τον Αντίχριστο, και προπαρασκευάζουν τον δρόμο του. Με αποφασιστικότητα και με σχέδια. Να σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή το μόνο το οποίο έχουν ως εμπόδιο είναι εκείνο το τέμενος του Ομάρ. Και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το εξαφανίσουν και μόλις το εξαφανίσουν έχουν όλες τις πέτρες, λέγει, μαζεμένες και αν είναι δυνατό μέσα σε 3 ημέρες να οικοδομήσουν τον ναό τον οποίο κατέστρεψε η ορδή των Ρωμαίων, ο Τίτος, το οποίο, δια το οποίο θα μιλήσουμε στο μέλλον. Γιατί περιμένουν οι Εβραίοι ακόμη τον Αντίχριστο, γιατί δεν τον εφανέρωσαν ως τώρα? Τι είναι εκείνο το οποίο τους εμποδίζει? Γιατί άργησαν τόσα ολόκληρα χρόνια? Ποιοι οι Εβραίοι, αυτοί οι οποίοι θα τον φέρουν τον Αντίχριστο? Αυτά είναι εκείνα τα οποία θα προσπαθήσουμε να φέρουμε εις φως δια τελευταία φοράν, αδερφοί μου. Δεν θα μιλήσουμε άλλοτε για τον Αντίχριστον και όποιος πιάσει, έπιασε. Όσοι δεν πιάσουν, δικαίωμά τους, πρόβλημά τους. Θα ανακεφαλαιώσουμε όλο το φάσμα αυτό, θα δούμε προφητείες, θα δούμε γεγονότα και θα φτάσουμε μέχρι τις τελευταίες στιγμές όπου η επιστήμη του Αντιχρίστου προσπαθεί να εφαρμόσει την Αγία Γραφή, δηλαδή την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Έως ότου να γίνει το σφράγισμα επάνω στο χέρι με ένα μικροτσίπ, το οποίο μικροτσίπ θα εφοδιάζεται με τα σκηνήσεις τα οποία κάνει το σώμα, το χέρι, η μύση του σώματος. Και αυτό θα μικραίνει συνεχώς, έως ότου να φτάσει το κύτταρο του οργανισμού. Πόσο είναι? Σας είπα και άλλοτε ότι εκατομμύρια φορές μικρότερο προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτό το μικροτσίπ το οποίο θα σφραγίσουν όλον τον κόσμο από την ρίζα της τρίχας. Δεν θα το γνωρίσει κανείς, μόνο όσοι ακούν το κήρυγμα, διαβάζουν την Αγία Γραφή, μελετούν τους πατέρες της Εκκλησίας και τα προφητείας των πατέρων, των Αγίων Πατέρων. Ενθυμηθείτε όταν απεφασίστη πλέον ο θάνατος και η σταύρωση του Κυρίου μας, τι είπε εκείνος ο Ρωμαίος αντιπρόσωπος, ο οποίος ευρίσκεται στην Παλαιστίνη, ο Πιλάτος. Τον παρουσίασε τον Κύριό μας επάνω στον εξώστη και είπε εις εκείνους τους αγρίους ανθρώπους, τους αιμοχαρείς ανθρώπους. Επήρε νερό και ένιψε τα χέρια του και νόμισε ότι θα απαλλαγεί και είπε καθαρός
είμαι εγώ από το αίματος του αθώου τούτου. Και εκείνοι άνοιξαν το στόμα τους και έριψαν επάνω στα σκεφαλάστων και των τέκνοντων την μεγαλυτέραν κατάρα. Όταν είπαν ότι είμαι αθώος από το αίμα τούτο, του αθώου αυτού ανθρώπου, είπαν εκείνοι, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Και όταν είπαν αυτά, εδέχτησαν την φρικτήν και μεγαλυτέραν κατάραν, την οποία ακριβώς οι ίδιοι προτίμησαν. Οι ίδιοι εξέφρασαν εναντίον τους και εναντίον των τέκνων τους. Ο Κύριος μας έκλεισε τους οφθαλμούς του επάνω στο σταυρό. Τα βάσανα τα οποία υπέστη ως όταν φτάσει εκεί, πρέπει να τα θυμούμεθα πάντοτε, αδερφοί μου. Δηλαδή, δεν θα περνά η μέρα κατά την οποία να μην θυμούμεθα τι υπέφεραν ο Θεός μας για μας. Θα θυμηθούμε την αγωνία την οποία είχε στον κήπο της Γεσθημανή. Και σας συμβουλεύω και σας παρακαλώ, ως Άγγις έρχεται ο διάβολος και βάζει τις βρωμερές σκέψεις μέσα στο μυαλό μας, εμείς θα φεύγουμε γρήγορα και θα πηγαίνουμε στον κήπο της Γεσθημανή αμέσως και θα βλέπουμε τον Χριστό μας να είναι γονατισμένος, να κατέχεται από τη μεγαλύτερη αγωνία τούτου του κόσμου, ο ιδρώτας να πέφτει από το πρόσωπο του ως θρόμβη αίματος και εμείς οι οποίοι είμεθα μαθητέ του θα σκεφτόμεθα την ίδια στιγμή ότι μας άφηκε και έφυγε λίγο, λέγει, μακριά για να προσευχηθεί μόνος του. Πόσο μακριά, λέει, τόσος τόπος όσος παίρνει η ρήψης ενός λίθου, λέγει, με το χέρι του ανθρώπου. Εκεί τους άφησε τους μαθητάς και αντί να τον παρηγορήσουν, εκοιμήθησαν. Ό,τι κάνουμε εμείς ακριβώς. Τούτα κάνουμε εμείς. Τίποτε άλλο δεν κάνουμε. Είμαι μόνο να κοιμούμεθα, να μην μας ενδιαφέρει το τι έπαθε ο Χριστός μας, να μην μας νοιάζει και εκείνος από την αγωνία του να τρέχει ο ιδρώτας του ως θρόμβη αίματος. Και τελείωσε το πρώτο μέρος της προσευχής του ο Κύριός μας και σηκώθηκε και πήγαινε στους μαθητάς και τους λέγει «Ουκ ισχύσατε μίαν ώρα, αγρυπνήσαμετε μου». Δεν μπορέσατε, λέγει, να μείνετε ξύπνοι ούτε μίαν ώρα να μου συμπαρασταθείτε. Και έφυγε εκ Δευτέρου ο Κύριος μας στην προσευχή και επέστρεψε εκ Δευτέρου και τους βρήκε πάλι να κοιμούνται. Είναι τούτα τα οποία λέγουμε κάθε κάστην ημέρα, προσέχετε παιδάκια μου. Προσέχετε τι σας λέω, τι σας συμβούλευσα, τι σας παρεκάλεσα, τι σας λέω. Όσοι έρχεστε στον Άγιο Γεώργιον, να μην ενδιαφέρεστε τι είναι ο διπλανός σας. Να πάψει αυτό το κουτσομπολιό το οποίο υπάρχει στον Άγιο Γεώργιο. Να πάψει αυτή η αμαρτία την οποία φορτώνεστε. Να άρχεστε να προσεύχεστε και να πηγαίνετε στο σπίτι σας. Κάθεστε για να πιείτε έναν καφέ. Το αποτέλεσμα, να συζητείτε για τον κάθε ένα που είναι δίπλα σας. Πού πήγε, πού ήρθε, τι κάνει, πώς ζει. Κάθεται, ξυπνά. Μην ενδιαφέρεστε για τον διπλανό σας. Κάνετε ό,τι σας παραγγέλνω, διότι θα τα βρείτε μπροστά σας.
Δεν μπορεί να κάθεσαι στο σπίτι σου και να νοιάζεσαι τι κάνει ο άλλος. Σκέψου τον εαυτό σου. Κοίταξε τον εαυτό σου. Ξέρετε, όταν ένας μοναχός μέσα στο μοναστήρι είπαν ότι έκανε κάτι και μαζεύτησαν όλοι οι μοναχοί για να τον δικάσουν. Έλειπε ένας μοναχός. Τον ζητούσαν να τον έβρουν για να δώσει και αυτός την καταδίκη και τον είδαν να έρχεται και να κρατάει ένα σακούλι άμμο και να παίρνει από εκεί και να μετράει. Μετρούσε την άμμο, αν είναι δυνατόν να μετρηθεί άμμος. Και του λέγουν, μα εμείς σε περιμένουμε να έρθεις διότι έχουμε τέτοιο σοβαρό πρόβλημα και εσύ τι κάνεις εκεί? Λέγει, το ξέρω το πρόβλημα, λέει. Και έρχομαι κι εγώ, αλλά προσπαθώ, λέγει, ως όντου να έρθω να συγκεντρωθούμε, να μετρήσω πόσες αμαρτίες έχω και μετά να δώσω την καταδίκηνη στον αδερφό μου. Το έκανες ποτέ? Το κάναμε ποτέ? Αντί να δούμε τι έχουμε, βλέπουμε τον αδερφό μας δίπλα. Γι' αυτό, αδερφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχετε. Ή διορθωνόμεθα και γινόμεθα όπως μας θέλει ο Θεός πνευματικοί άνθρωποι, ή σταματούμε και τα κηρύγματα, σταματούμε και τα πάντα. Γιατί να κουράζομαι 30 χρόνια ολόκληρα και έπειτα να κλαίω και να λέω, αυτά τους παραγγέλνω, αυτά τους λέω? Θα γίνομαι πνευματικοί άνθρωποι, αδερφοί μου, όταν ενδιαφερόμεθα δια το διπλανό μας, δεν ενδιαφερόμεθα δια την σωτηρία της ψυχής μας. Να προσπαθήσουμε να εισέρθουμε σε εκείνα τα οποία ζητεί ο Θεός, τα πνευματικά. Τι να κάνω, σταματήσαμε ως εδώ. Πέρασε η ώρα. Θα συνεχίσουμε για να δούμε τα υπόλοιπα, τα οποία είναι φοβερά, και να προσέχουμε, διότι έρχονται πολύ δύσκολες μέρες επάνω μας. Να παρακαλούμε το Θεό μας να μας φυλάει και να αποτρέψει την δική του οργή. Να μην πάθουμε όπως έπαθαν αυτοί, οι οποίοι ακριβώς ήρθαν η ώρα του θανάτου και τους βρήκαν στην αμαρτία. Δεν καταδικάζουμε εμείς κανέναν, δεν λέγουμε ότι όλοι όσοι ήσαν εκεί ήσαν εκείνοι οι οποίοι ήσαν αμαρτωλοί. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ήσαν δίκαιοι, όπως και αυτή τη στιγμή όταν έρθει ο θάνατος δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο δίκαιος και ποιος είναι ο αμαρτωλός. Ο Πανάγαθος Θεός τα γνωρίζει όλα. Εμείς πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να μας φυλάτει από την δικαία του οργή, διότι εξεχύλισε πλέον το ποτήρι της αμαρτίας. Δεν φτάνει, δεν σταματάει πλέον. Τα γεγονότα τα οποία έρχονται το ένα πίσω από το άλλο μας λέγουν ότι πολύ σύντομα θα εμφανιστεί αυτός ο Αντίχριστος. Και Αντίχριστη λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο ότι υπάρχουν πολλοί πάσο μη ποιον το θέλημα του Θεού, Αντίχριστο θα στεί. Μη γίνομεθα Αντίχριστοι. Μη κάνουμε άλλα αντάλλον τα οποία θέλει ο Θεός. Για να μας αξιώσει να περάσουμε σε αυτόν τον κόσμο, μέσα στην ευλογία του και τη χάρη του, να διέρθουμε αυτόν τον νέο χρόνο μέσα στην πνευματική μας πρόοδο και να αξιωθούμε και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.